Ανδρέα, έχεις ευχαίρεια να μας διαβάσεις κάτι από εδώ ή όχι? Όχι, δεν θα το διαβάσω γιατί δεν θα το διαβάσω. Ήθελε κάτι να πει ο... Α, εσύ. Ορίστε, πες τον παππού. Για περίμενε, μου είχαμε εντύπωση αυτό να πούμε, ο Κύριος του δίνει τη τιμωρία αυτή του Δαβίδ για τον λόγο ότι δεν είχε εμπιστοσύνη, ας πούμε, μέτρησε το λαό του να δει πόσο λαό έχει. Δηλαδή για να ξέρει τι δύναμη έχει, να ακούσει και τώρα να πούμε οι στρατηγοί και οι βασιλιάδες μετράνε το λαό, τι δυνάμεις έχουν, να πούμε, πώς έκαναν και τώρα, και εδώ πολλές φορές τα έχουν κάνει αυτά. Και τυράνε πόσες δυνάμεις έχουν. Ενώ πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο πρώτα. Να κάνουμε την προσευχή μας. Αμοιβαία ζήτησε την άδεια μου. Μπράβο, ναι, έτσι. Και δεν είχε την πιστή. Γιατί λέει ο Κύριος, το λέει κάπου μέσα στο βιβλίο. Δεν είχε λέει εμπιστοσύνη, λέει σε μένα, λέει ο Θεός, παρά δεν είχε λέει στον Κύριο του Πάγγελος. Γιατί λέει κάποιος αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη, ότι χωρίς τη δύναμη του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Και δεν έχει σημασία τι αν έχουμε στρατό πολύ ή λίγο, όταν πιστεύουμε στο Θεό. Όταν πιστεύουμε στο Θεό, ο Θεός θα κανονίζει όλα. Έτσι. Βεβαίως. Γιατί τότε με την επανάσταση του 21, πόσο στρατό είχε η Ελλάδα? Μέχρι εδώ. Και τα έβαλε μια αυτοκρατορία. Και μετά αυτή είναι η ερμηνεία. Ναι. Η ερμηνεία είναι πλάι, έτσι. Η ερμηνεία αρχίζει από εδώ, τελειώνει εδώ. Πρώτα διάβασε όλο το κείμενο. Κρίνουν οι ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξέθνους ούκου οσίου. Από ανθρώπου αδίκου και δολίου ορίσιμε. Ότι εσύ ο Θεός κρατέωμά μου, η νανή απολύσομε και η νανή σκυθροπιάσον πορεύουμεν το εκλίβιν των εχθρών μου, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησον και είχα εγώ με ισόρος άγιον σου και στα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριο του Θεού, προς τον Θεό και εφραίνονται την νεότητά μου. Εξομολογήσει με εν καθαρά ο Θεός, ο Θεός μου. Είναι περί λοιπόν η ψυχή μου και είναι αντί συνταράσει με. Ελπίζον επί το Θεό ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ερμηνεία. Κάμε τη δίκαιη ανυπέρε μου κρίνον σου, ο Θεέ, εκδίκασον τη δίκαιη ανυπόθεσή μου κατά έθνους και δεν ανήκει και δεν είναι αφοσιωμένον εισέ, αλλά είναι αφοσενωμένον από την διαθήκη του λαού σου Ισραήλ. Γλίτωσέ με και σώσε με από κάθε άνθρωπον άδικον και δόλιον, διότι εσύ ο Θεός μου είσαι η κρατεά προστασία μου και δια της ειδικής σου βοηθείας κρατείνομαι και αναδεικνύομαι ισχυρός. Γιατί με απόθησες και με έσπρωξες από κοντά σου. Και γιατί με εγκατέλειπες ώστε σκυθρωπός και τεθλιμμένος να περνώ τα ημέρες μου, καθόν χρόνο και καταπιέζει και με καταπατεί με τα ζηρονίες του ο εχθρός μου, εξαπόστειλον το χαρμόσυνο φως της επισκέψεως και βοήθειά σου, που θα με βγάλει από το σκότος της δυστυχίας μου. Δείξε γρήγορα και τη φιλανθρωπία σου, η οποία θα φανερωθεί αψευδής δια της τηρήσεως των υποσχέσεών σου. Το φως της βοηθείας σου και η πιστότητά σου και η φιλαλήθειά σου εν τες επαγγελίες σου αυτά θα με οδηγήσουν ασφαλώς και θα με φέρουν εις το Άγιον Όρος σου Σιών και εις επ' αυτούς κοινώματά σου. Και θα εισέλθω στο θυσιαστήριο του Θεού εις τον Θεόν ο οποίος εφραίνει την ύπαρξή μου και με τα σκυρτήματα της πνευματικής χαράς που θα μου μεταδίδει και θα με κάνει και πάλι νέον. Θα σε αναμνήσω με καθαράν ο Θεέ μου, που μόνον σε προσκυνώ και λατρεύω και σε έχω Θεόν ειδικό μου. Γιατί σε γεμάτη απολύπινη ψυχή μου, και γιατί με ταράσεις και με συγκλονίζεις ολόκληρον, στήριξον την ελπίδα σου των Θεών, διότι ασφαλώς θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα ευχαριστήσω και θα δοξολογήσω Αυτόν, ο οποίος είναι η σωτηρία της προσωπικότητάς μου και ο Θεός μου. Και περίμενε. Μάλιστα. Το ψαφύριο, η ψαλμή του Δαβίδ. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τον παλαιό τον νόμο, την παλαιά διαθήκη, να δώσουμε μία κατεύθυνση το λόγο του Θεού από τότε
μέχρι σήμερα ότι είναι ένας και ο αυτός. Δεν είναι παλαιός ο ένας και ο άλλος είναι καινούριος, είναι ο Λόγος του Θεού ένας και ο αυτός. Και θα τα συνδυάσουμε τόσο όσο μπορούμε για να καταλάβουμε το τι ακριβώς θέλει ο Θεός, ο ένας και μοναδικός, ο τότε και ο σημερινός που είναι ένας Θεός. Ο Ον και ο Ιν. Μάλιστα. Και ο ερχόμενος. Λέει ο πρώτος στίχος. Κρινόμοι ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξέθνους ουκ οσίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Λέει, Κύριε, λέει, προστάτευσέ με, ο Δαβίδ το λέει, ναι. Προστάτευσέ με από τους ανθρώπους αυτούς που με περιτριγυρίζουν και θέλουν το κακό μου και έχουν δόλιο κακό. Εσύ είσαι η προστασία μου, σε σε αναθέτω τον εαυτό μου και εσύ θα με κρίνεις. Έχω εμπιστοσύνη σε σένα, ναι, Κύριε. Και ερωτώ, σήμερα φέρω ένα μικρό παράδειγμα για να συμμετάσχουμε όλοι. Στα δικαστήρια που είναι η Αγία Γραφή και λέει ο πρόεδρος ορκίσου, πού ορκίζονται, στο Λόγο του Θεού, που είναι ο παλαιός και ο καινούριος νόμος. Βέβαια. Λοιπόν, άραγε ορκίζονται εκεί, άραγε ήθελα να ξέρα οι δικαστέ όλοι αυτοί έχουν ανοίξει αυτό το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή. Αγία Γραφή και να το έχουν μελετήσει πολύ, πάρα πολύ, να ξέρουν το τι λέει αυτή η αλήθεια που ήρθε, η αλήθεια για να σώσει τον άνθρωπο από το ψεύδος και τα έργα του σατανά. Πολύ φοβάμαι ότι όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί θα φέρω δύο παραδείγματα και θα πείτε κι εσείς κάτι. Αυτοί που είναι πρόεδροι, οι εισαγγελείς πάνω σε μία έδρα και δικάζουν, ναι. Αυτό που θέλουν είναι ποιο. Κοιτάνε την ώρα τους που θα πάει για να σχολάσουν, ναι. Και κοιτάνε από τους δικηγόρους που είναι κάτω με τους μαρτύρους που θα καταθέσουν, ασχέτως που τους βρήκανε τους μαρτύρους. Αν είναι και έξω και είναι ειδικοί μαρτύροι που, που κάνουν επάγγελμα ψευδομάρτυρες. Λοιπόν, και λέω ότι αυτή την έλλειψη της αληθείας του Λόγου του Θεού και πολλές φορές, γιατί είχε δείξει στην τηλεόραση και πιστεύω να το έχετε δει όλοι σας, κάποιος άνθρωπος που είχε δικαστεί χρόνια άδικα και βγήκε και του είπανε σου ζητάμε συγγνώμη. Και δεν είναι αυτό, αλλά είναι πιο ότι οι δικαστές αυτοί και η πολιτεία μας κάνει ένα άλλο κακό σημείο σε αυτό το θέμα πάνω. Πιο ότι όταν κάποιος πραγματικά φταίει και μπαίνει στη φυλακή, η φυλακή είναι ένας χώρος που θα τον συνεφέρει από την αμαρτία, από την κλεψά, από το πάθος, από την κακή διαχείριση που κάνει στην κοινωνία μέσα και τον πιάνει η πολιτεία και τον εγκάζει. Και η φυλακή είναι ένας χώρος που θα του δώσει την ευκαιρία να επανέλθει στην κοινωνία μας υγιής. Σωστό. Αλλά όταν είναι αθώος. Και λέω τώρα, πόσοι μπαίνουν στη φυλακή που είναι υγιείς, ασχέτως αν έχουν κάνει κάτι, και οι φυλακές μέσα σήμερα είναι τέτοιες που οι άνθρωποι βγαίνουν τρελοί και με πάθη και με φόβο, ναρκωτικά, στη φυλακή. Βιασμοί. Σχολείο εκεί μέσα.
πανεπιστήμιο. Και λέω τώρα, ποιοι άνθρωποι λέει εδώ ο Δαβίδ να με κρίνουνε. Λέμε για κρίση. Ναι. Όχι, εσύ Κύριε, έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Και εμείς που παραμοιάζουμε την Αγία Γραφή. Αμαρτία μεγάλη. Δηλαδή μόνο μας. Τι κάνουνε οι μεγάλοι αυτοί που είναι και, περιμένουνε να μας δείξουνε το δρόμο και να είναι οι μπροστάριδες. Όταν είναι να ανέβουνε στην έδρα πραγματικά, προτού να ανέβουνε, γονατίζουνε, προσκυνάνε, παρακαλάνε. Και αυτό που θα δικάσουνε, αν είναι σωστό, να τους φωτίσει ο Κύριος η δύναμη να κάνουν αυτό που πρέπει. Και να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλει ο Θεός, διότι είναι ταγμένοι από το Θεό, εφόσον βάζουνε τον κάθε άνθρωπο και ορκίζεται πάνω στο Θεό και έχουνε τον νόμο του Θεού, όχι τον νόμο το δικό τους. Λοιπόν, καμία απορία υπάρχει. Να πω. Ναι, τι. Εφόσον σήμερα αφαιρέσανε την εικόνα του Ιησού Χριστού από την Βουλή. Ναι, μάλιστα. Τι περιμένει τώρα. Πότε σήμερα είναι. Όχι. Είναι μία παρατήρηση πολύ σωστή. Ναι. Λοιπόν, και λέω τώρα, ο παλαιός ο νόμος, το ξανασηκώνω πάλι, του Δαβί, της Παλαιάς Διαθήκης. Συγγνώμη, γιατί και ένα ακόμα. Οι παππούδες που πίνανε κρασί καμιά φορά. Ο Ξαπάδικο λέγανε. Γιατί πολλοί είναι άδικα στη δουλειά. Δεν είναι δίκαια. Είναι άδικα. Ναι, αυτό να με συζητάμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό δίνει ο Δαβίδ εμπιστοσύνη μόνο στο Θεό. Ναι. Εσύ Κύριε θα με κρίνεις. Εσύ. Εσύ. Λοιπόν. Και λέω, έκανε ο παππούς μία παρατήρηση καλή, ότι μέσα από τη Βουλή βγάλανε την εικόνα του Χριστού. Έτσι. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, ο Δαβίδ τότε που δεν υπήρχε Χριστός, δεν υπήρχε Σταύρωση, δεν υπήρχε Ανάσταση, δεν υπήρχε προορισμό, δεν υπήρχε σωτηρία στο πλάσμα από τον πλάστη. Και όμως είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και όμως πήρε μήνυμα από τον Θεό. Και όμως είχε κατάνυση, και όμως είχε μετάνοια, και όμως ταπεινώθηκε στη δόξα του Κυρίου και στα μεγαλεία του Κυρίου. Και λέω τώρα, για ποιο παλαιό νόμο μιλάμε εδώ, είναι παλαιός νόμος αυτός ή είναι καινούριος. Καινούριος, καινούριος. Τι λέτε εσείς όλοι σας. Όλα καινούριοι. Κοιτάξτε να σου πω δύο λόγια του. Ήταν και παλιά γιατί και δεν μπορεί να την πετάξω μες στην άκρη. Ήταν και αυτή ίσως με τη διαφορά που είχε κάποια εδάφια, ας πούμε, δεν τα έκανε σωστά όπως σε πρέπει. Δηλαδή έλεγε, μου βάζεις μια προβατίνα, σου πω και μια εγώ. Μου βάζεις ένα πόδι, σου πω και ένα εγώ. Οπότε δεν είναι σωστό. Ενώ ο Χριστός είπε να συγχωράμε και τους εχθρούς μας. Μεγάλη δουλειά. Τη δω από το σταυρό, δεν θα πάω στο σταυρό και λέει, Πάτερ, άφησα τη σκούγαρη να συντυπιούσε. Για σκέψου. Καλή παρατήρηση. Έτσι, ναι, καλή παρατήρηση. Ναι. Αλλά μεγάλη ο Χριστός ήρθε να μας φέρει την άκρα αγάπη. Ναι, ναι. Την άκρα αγάπη. Σωστό. Για να μας ενώσει. Έτσι. Από άκρου σε άκρου και να ενωθούμε τα πλάσματα μεταξύ αδερφών. Ένας να δώσει το χέρι στον άλλον. Και λέω τώρα, κάνω μία απάντηση με την ερώτηση μαζί. Και λέω. Το θέμα της αγάπης, πάνω στην αγάπη, γύρω από την αγάπη, πόσα εγκλήματα γίνονται. Γιατί. Γιατί δεν συγχωρούμε. Γιατί να. Είναι αυτό που λέει εδώ, 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 πάλι εδώ. Κρίνομαι ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου, εμένα Κύριε, εσύ θα με κρίνεις και θα με δικάσεις. Εξ έθνους, όχι από το έθνος και από το λαό,